της ηρωίδας με ένα σχολείο της Πάπου. Ανάμεσα στην κυπριακή διάλεκτο και το κρασί, ενώσαμε τους πόθους μας για προσέγγιση των σχολείων Ελλάδας-Κύπρου, μίλησαμε ήρεμα για τα εκπαιδευτικά συστήματα που ακολουθεί κάθε χώρα, την ανάγκη να συνεργαστούμε ηλεκτρονικά με τα καινούργια προγράμματα των σχολείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να επικοινωνούμε μεταξύ τους οι μαθητές μας μέσω κοινών προγραμμάτων, με απότερο στόχο την εκπόνηση εργασιών που θα αφορούν κάποιο κοινό θέμα, πιθανότατα περιβαλλοντικό. Και εκεί, πάνω στη συζήτηση και στη ζεστή και χαλαρή ατμόσφαιρα του Βρούσκου, τραγουδήσαμε αγκαλιασμένοι όλα τα τραγούδια και τους καημούς του πληγωμένου ελληνισμού και τη συνοδεία του μαγικού ακορτεών, που στα χέρια του Πλάτωνα, του καθηγητή των μαθηματικών, έγιναν ύμνοι. Λένε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Έτσι λέει και ο πατέρας μου συχνά. Έχει μοιραστεί στα δυο. Ποιο από τα δυο κομμάτια πρέπει να αγαπώ? Αν πουληθώ, να σ' αρνηθώ. Να σ' απολυσμονήσω. Να μην ευρώ. Αν πουληθώ, να σ' αρνηθώ, να σ' απολυσμονήσω, να μην ευρώ φίλη να δω, μη δάκρυ να δακρύσω.
Πλησιάζοντας στην Κύπρο, ένας κύριος μέσα στο αεροπλάνο με ρώτησε: «Έρχεστε για πρώτη φορά?» «Ναι, για πρώτη φορά», ψιθύρισα. «Δείτε κάτω στον πενταδάκτυλο την τουρκική σημαία με φώτα να φωτίζει προκλητικά το κατεχόμενο όρος». Κοίταξε κάτω. Ένα σφίξιμο στην καρδιά μου, ένα πόνο. Σηκώθηκα αμέσως από το κάθισμά μου και φώναξα στους μαθητές: «Δείτε όλοι από τα παράθυρα. Οι Τούρκοι έχουν βάλει προκλητικά τη σημαία του με φώτα πάνω στο πενταδάκτυλο για να δηλώνουν την κατοχή της περιοχής». Έσκυψαν όλα τα παιδιά και συνάδελφοι. «Ου, έσχος», φώναξαν οι μαθητές μας. Κάτι δάγκωσε την εθνική του συνείδηση. Επισκεφτήκαμε την όμορφη Λευκοσία. Πρώτα προσκυνήσαμε στους τάφους της Μακεδονίτισσας. Άπειροι τάφοι νέων παλικαριών από την Κύπρο και την Ελλάδα βρίσκονται εκεί για να θυμίζουν τη δολοφονική εισβολή των Τούρκων του καλοκαίρι του 1974, την κατοχή των εδαφών της μισής σχεδονικής του νησιού, το διωγμό των Ελληνοκυπρίων από τα σπίτια τους και την οδύνη ενός λαού από την άδικη επεκτατική διάθεση των αιώνιων αντιπάλων μας. Μετά επισκεφθήκαμε τα φυλακισμένα μνήματα. Είναι η ονομασία ενός κημητηρίου, το οποίο βρίσκεται στις κεντρικές φυλακές της Λευκοσίας, όπου οι Βρετανοί έθαβαν τους απαγωνιζόμενους κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα του 1955-59 για την απελευθέρωση της Κύπρου από τους Άγγλους. Εκεί υπάρχουν επίσης τα κελιά των μεροθαράκων και οι Απόρνοι. Έμεινε στην ιστορία με την ονομασία φυλακισμένα μνήματα. Είναι ένας περιτυχισμένος μικρός χώρος, όπου εκτελούν και θάβονταν εκεί μέσα οι αγωνιστές για τη δράση τους στον απελευθερωτικό αγώνα, όπως και οι ηγετικές μορφές της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών, της ΕΟΚΑ, σκοτώνοντας σε μάχες για να μην μετατρέπονται οι κηδείες τους σε μαζικά συλλαλητήρια και μαχητικές διαδηλώσεις. Έτσι, συναισθηματικά φορτισμένοι, με τη θέα της αγώνης και των θαμμένων αγωνιστών, βγήκαμε έξω και αντικρίσαμε ένα σύνθημα σε ένα τοίχο λίγο πριν την πράσινη γραμμή: «Τα σύνορά μας δεν είναι εδώ, αλλά εκεί όπου αφήσαμε τους νεκρούς μας». Και πιο κάτω: «Έλα, αγάπη μου, απόψε να κάνουμε έναν Έλληνα ακόμα». Θεέ μου, συνειδητή έκφραση ανάγκης για επιβίωση της ελληνικής φυλής. Με τι λόγια θα μπορούσε κανείς να περιγράψει αυτά που νιώθαμε? Σίγουρα δεν υπήρχαν λόγια, σημεία και αναφορές που μας έκανε να θυμηθούμε και να σκεφτούμε. Αργότερα, σε ένα χωριό της Πάφου, τη Γεροσκήπου, μάθαμε ξανά τα τραγούδια που πολλές φορές είχαμε ακούσει.
Κύπριοι μαθητές του αδελφοποιημένου σχολείου μας ήρθαν ξανά και ξανά, και εμείς το ίδιο. Σε κάθε καινούργια ομάδα μαθητών που ερχόταν εδώ ή πήγαινε εκεί, υπήρχαν ένα σωρό καινούργιες λεπτομέρειες που δίναμε ή παίρναμε για να προσθέσουμε τη γνώση των παιδιών. Σε μια επίσκεψή τους που έγινε γύρω στις 25 Μαρτίου, τους ζητήσαμε να παρελάσουν μαζί μας τη μέρα της εθνικής μας γιορτής με τη σημαία τους. Χειροκρότησε όλος ο κόσμος με ιδιαίτερο ζήλο τα Κυπριωτόπουλα που πέρασαν καμαρωτά με τη σημαία τους. Στο τέλος της παρέλασης, η σκέψη τους να δωρήσουν αυτή την περήφανη κυπριακή σημαία στο σχολείο μας μας συγκίνησε βαθύτατα. Πήραμε λοιπόν τη σημαία αυτή που έμεινε και φυλάσσεται ως ιερό κοιμήλιο στο σχολείο μας.